έναν ηλικιωμένο αλλά και την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Δεν ήταν μια εύκολη τριετία, η τριετία 15-18. Αυτόν τον κόσμο λοιπόν οφείλουμε να τον καταλάβουμε. Και εγώ πρώτα απ' όλα οφείλω να κατανοήσω τη στάση πολιτών που το 15 στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ψήφισαν. Στο δίλημα που έθεσα πριν, παίρνει κατά την άποψή μου ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρη θέση, αλλά στην ευρωπαϊκή κάλπη ήθελε και δικαιούταν, θα πω εγώ, να στείλει και ένα μήνυμα δυσαρέσκειας. Ότι δεν είναι δεδομένος αυτός ο κόσμος. Και ότι πρέπει και εμείς να διορθώσουμε λάθη, αστοχίες, παραλήψεις και να βρεθούμε πιο κοντά σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν λοιπόν ένα μήνυμα πολιτικό το οποίο εμείς οφείλουμε να το λάβουμε. Να το λάβουμε υπόψη μας. Και σε ό,τι με αφορά η δημοκρατική ευαισθησία, να μην κάνω ότι δεν κατάλαβα τίποτα ή να μην πω το γνωστό και κλασικό έλαβα το μήνυμα και μετά να συνεχίσω, αλλά να πω εδώ θα θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού το διακύβευμα για την επόμενη μέρα, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα τα οποία μας έδωσε με την επιλογή τους ευρωπαϊκές εκλογές. Νομίζω ότι πέρα από μια έντιμη και ηθική στάση είναι και μια στάση ευθύνης απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και απέναντι στο μέλλον. Τώρα όμως πιστεύω ότι η ευθύνη αυτή είναι μια ευθύνη που πρέπει όλοι να τη μοιραστούμε. Διότι επαναλαμβάνω, το διακύβευμα της εθνικής κάλπης είναι πολύ μεγαλύτερο από το πολιτικό διακύβευμα μιας ευρωπαϊκής κάλπης ή από το διακύβευμα της πολιτικής προτίμησης. Αφορά την ίδια τη ζωή μας και το μέλλον μας. Προφανώς και οι συνθήκες για μας θα ήταν ενδεχομένως ευνοϊκότερες αν ολοκληρώναμε την τετραετία και είχαμε μια σειρά από νομοσχέδια, έργα, σημαντικές κινήσεις για την κοινωνική πλειοψηφία που στις τελευταίες μέρες μας λένε ότι είναι και τροπολογίες φωτογραφικές. Δεν είναι φωτογραφία όταν θες να ενισχύσεις τους εργαζόμενους, όταν θες να δώσεις τη δυνατότητα να τηρείται η εργασιακή νομοθεσία, όταν θες να δώσεις ελπίδα και προοπτική σε μεγάλες μερίδες εργαζομένων ή επαγγελματιών. Αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι, εφόσον ο ελληνικός λαός μας έδωσε αυτό το μήνυμα, να προχωρήσουμε μπροστά άμεσα στην εκλογική αναμέτρηση, ζητώντας από τον ελληνικό λαό να πείσει και αυτός ευθύνη μπροστά στο κρίσιμο ερώτημα για την επόμενη μέρα. Θέλω λοιπόν να σε διαβεβαιώσω, αγαπητέ φίλε, ότι το πρωί της 7ης Ιουλίου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας οι κάλπες θα είναι άδειες. Το πώς θα γεμίσουν είναι η δική μας ευθύνη. Μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας βοηθήσατε και κρατήσαμε την αξιοπρέπειά μας και ξανακάνατε περίπου τα γυρατιά. Σήμερα ήρθα στο Καστελόριζο που μου έστειλε το σχολείο μου για να πάω να μεριμνήσω για τις πανελλήνες εξετάσεις και να μπορώ να δώσω πανελλήνες στο παιδί που είναι εκεί, το ένα παιδί. Εκεί ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθε και μας μίλησε και εμείς αναπληρωτές του φράσαμε την αγωνία μας και το ρωτήσαμε τι θα γίνει με το νέο αυτό σύστημα. Γιατί εμείς έχουμε καταθέσει το προσοντολόγιο, όπως εσείς μας δώσατε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι επιτέλους ο καιρός να αναδειχθούν όλοι οι αγώνες μας τόσο καιρό. Και αυτός μου απάντησε ότι εγώ δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, λέει, να βγάλω καινούριους πίνακες. Εγώ θα δουλέψω με τους ισχύοντες πίνακες και από το νέο έτος και έπειτα λέει, θα κάνουμε ΑΣΕΠ γραπτό. Και θέλω για να ενημερώσω στο συντηρητικό των αναπληρωτών να μου πείτε μία θέση πάνω σε αυτό. Γιατί εμείς από εσάς ελπίσαμε, από εσάς δουλέψαμε. Εμείς έχουμε εξαγγείλει τη διαδικασία. Εμείς έχουμε εξαγγείλει για 10.000 διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και τον τρόπο της διαδικασίας στην επόμενη τριετία. 4.500 ειδική αγωγή. Συν 4.500. Συν 4.500. Αυτά τα έχουμε εξαγγείλει ήδη, προχωράμε. Υπάρχει περίπτωση να βγει άλλη κυβέρνηση και να τα πάρει πίσω. Καλά. Θέλω να ρωτήσω.